τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Τι έγινε? Ωραίος. Μας μαντρώσανε. Σας. Από παιδικό... ναι, κρατάω. Εμείς είμαστε λίγο πιο μπροστά, θα δούμε. Έκανα το τεστ αύριο, ναι. Θα βγουν τα αποτελέσματα. Βλέπω να με δένει αλυσοπρίωνο πώς το λένε, ο παλιός κομμουνιστής και η νυν δεξιός καραδαλιάς, να μας βάζει μέσα να μου η Θεσσαλονίκη στα μαύρα της. Ναι. Από παιδικό. Αλλά εσύ είσαι στα ρόζ όμως. Τι πράγμα? Λέω η Θεσσαλονίκη στα μαύρα της, αλλά εσύ είσαι στα ρόζ. Εντάξει, μπορεί, είμαι φίλος με τον Κούγια, αν και διαφωνώ για αυτό που έγινε με τη φάση με τον τερματοφύλακα, τον Κλίφτ, πώς το λένε. Καταρχήν να δικαιολογηθώ, το δωμάτιο είναι της κόρης μου, οπότε το οξύλι και τις αφήσεις δεν είναι δικές μου. Ήταν απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, γιατί τα σπάει το ροζ. Πάει, απομυθοποιήθηκε και ο Ραπτόπουλος. Λοιπόν. Έχει τον ΠΑΟΚ του 50, τον ΠΑΟΚ του 56, τον ΠΑΟΚ του 72, έχει γεμίσει το δωμάτιο της ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να πεις. Εντάξει. Τι να πεις. Πήρες την αδειά της. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Ναι. Δηλαδή, αυτά που κάνουν οι μπαμπάδες, θα γίνεις Άρης, θα γίνεις ΠΑΟΚ, θα γίνεις δεξιάς, κομμουνιστές. Ό,τι και να τον πεις, ό,τι και να τον πεις, με το παράδειγμα που θα δώσεις, δηλαδή εμένα ο πατέρας μου λέγε, ρε κολόποδο, γιατί βρίζεις, να πούμε. Μα εσύ βρίζεις παραπάνω από μένα. Δηλαδή, τι να με συμβουλεύεις εσύ εμένα, center back δεκαετία του 60, που πλακωνώσεις τις μπουνιές εκεί με τον Αλέφαντο, να πούμε, γιατί λέει βρίζεις. Δηλαδή, το θέμα είναι τι θα τον δείξεις τον άλλον. Οπότε, το παιδί εδώ μεγάλωσε στη Τούμπα, ο φίλος της είναι βλαχοπαοξής, πήρε το δρόμο της, να πούμε. Ναι. Είδε τίτλους στο 16. Άρα είσαι φιλοξενούμενος σήμερα στο δωμάτιό της για τις ανάγκες εκπομπής, ε? Ναι, έχει πάρει και τα καλλιντικά, λέει, τι θα γίνει με ρεζίλ κάτω στην Αθήνα, λέει. Έχει κανέναν τόνο καλλιντικά, έχει. Μην νομίζουμε ότι λέει ότι... Εντάξει, μωρέ, το πολύ πολύ κάποιος που δεν ξέρει να νομίζει ότι είναι το καμαρίνι σου. Δεν πειράζει, λοιπόν. Σε έχουν, λέει, στην μπούκα, που σε έχουν στην μπούκα, λέει, πολύ, να βάλεις, λέει, και τα αρώματα τα γυναικεία, θα σε κάνουν ξεκούμπο τη ρόμπα. Με προστάτευσε. Έτσι, καλά σου κάνει. Λοιπόν.